Ωμέγα στην Ουάσιγκτον, τον Μιχάλη Ιγνατίου. Μιχάλη, καλησπέρα. Μας ευνηδίασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών λίγα μόνο 24 ώρα, λίγες ημέρες, μία εβδομάδα μετά την απόφαση για άρση του εμπάρκο πώλησης όπλων στην Κύπρο. Έρχεται και στο νησί ο Μάικ Πομπέο. Και να σημειώσουμε επίσης ότι μόλις προχθές αναχώρησε από το νησί ο Ρώσος ομολογός του, ο Σεργέι Λαυρόφ. Ναι. Ναι, Μιχάλη, καλησπέρα. Όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, όλα συνδέονται. Βεβαίως είναι σημαντική αυτή η επίσκεψη του Υπουργού των Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Κύπρο. Χρωστούσε αυτή την επίσκεψη από τον περασμένο Ιανουάριο, θυμάσαι, όταν την τελευταία στιγμή αναγκάστηκε να διαναβάλει επειδή έπρεπε να παραμείνει στην Ουάσιγκτον και η επίσκεψη αποφασίστηκε μόλις χθες, την Πέμπτη. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο Φιλιπ Ρίγκερ, τηλεφώνησε στον Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου και του ανακοίνωσε ότι ο κ. Πομπέο θα ήθελε πολύ να συναντήσει τον ίδιο και τον πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη. Το αεροπλάνο λοιπόν του κ. Πομπέο θα σταθμεύσει στο αεροδρόμιο της Λάρνακας προερχόμενο από το Κατάρ. Θα πάει στη Λευκοσία που θα συναντήσει τον πρόεδρο και τον Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου και θα επιστρέψει στη Λάρνακα για να αναχωρήσει για την Ουάσιγκτον και όλα αυτά, Μιχάλη, σε διάστημα 2 και κάτι ωρών. Mm-hmm. Θυμίζω όμως ότι είχε προηγηθεί η συνάντηση του κ. Πομπέο με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Είχαμε αναφερθεί χθες, όπως θυμάσαι, όπου έκανε ανασκόπηση της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, την Ανατολική Μεσόγειο και άλλες περιοχές του κόσμου. Και θεωρώ ότι είναι σημαντική επίσκεψη, διότι ακολουθεί αυτή του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών του Σεργέου Λαυρόφ στη Λευκοσία. Η Αμερική πρέπει να δηλώσει παρουσία και το κάνει με τον κύριο Πομπέο, τον μεγάλο αντίπαλο του κύριου Λαυρόφ. Επίσης στην Ουάσιγκτον, ενώ λένε δημόσια και επίσημα ότι οι Γερμανοί κάνουν καλή δουλειά στο θέμα της διαπραγμάτευσης, φαίνεται ότι πιστεύουν πως χρειάζονται βοήθεια, διότι παρά τις προσπάθειες της κυρίας Μέρκελ δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Ενώ, Μιχάλη, ότι δεν έχουμε αποκλιμάκωση που θα οδηγούσε στην έναρξη του διαλόγου. Κάνουν και κάτι άλλο οι Αμερικανοί όμως. Η γερμανική διαπραγμάτευση αφορά την αποκλιμάκωση μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας, στην οποία συμφωνία δεν περιλαμβάνεται όπως ξέρεις η Κύπρος. Γι' αυτό, κατά τη γνώμη μου, τι λέει ο κ. Πομπέο. Πρώτον, ότι η αποστολή του στην Κύπρο είναι συνέχεια αυτών των τηλεφωνικών επικοινωνιών του πρόεδρου Τραμπ με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας και τον πρόεδρο της Τουρκίας. Και δεύτερο, θέλει να συμπεριλάβει, κατά τη γνώμη μου, στο σκηνικό και την Κύπρο, δηλαδή να αποσυρθούν και από τις θάλασσες του νησιού οι τουρκικές ναυτικές δυνάμεις. Είναι ως να απαντά στους Ρώσους που προσφέρθηκαν να μεσολαβήσουν μεταξύ της Κύπρου και της Τουρκίας ότι εμείς θα το κάνουμε. Ο κ. Πομπέο είπε ότι τα πράγματα που συμβαίνουν σήμερα στην Ανατολική Μεσόγειο είναι σημαντικά. Και τόνισε ότι θέλω να έχω την ευκαιρία να μιλήσω με τους ηγέτες στην Κύπρο για την προοπτική τους, τους στόχους τους, τα πράγματα που θα ήθελαν να κάνουν. Όπως είπε ο κύριος Τραμπ στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Ερντογάν, οι θαλάσσιες διαφορές πρέπει να επιλυθούν με διπλωματικό και ειρηνικό τρόπο, το επανέλαβε ο κύριος Πομπέο. Από το κανάλι μας, να θυμίσω, έχουμε μεταδώσει ότι ο κύριος Τραμπ είχε πει στον Έλληνα Πρωθυπουργό και στον Τούρκο Πρόεδρο ότι είναι αδιανόητος ένας πόλεμος, αν με συγχωρείς, μεταξύ δύο συμμάχων του ΝΑΤΟ. Και ο κ. Πομπέο είπε ότι θα εργαστεί για αυτό το θέμα, εννοεί βέβαια την επίλυση των όποιων διαφορών ειρηνικά όχι με πόλεμο, και πρόσθεσε ότι προσπαθεί να βεβαιωθεί ότι θέλει να κατανοήσει τους κινδύνους που συνδέονται με την προοπτική του λαού της Κύπρου. Αυτό, Μιχάλη, θα μας το εξηγήσει ο ίδιος. Εγώ, Μιχάλη, παρακολουθείς χρόνια πολλά το πολιτικό και το διπλωματικό ρεπορτάζ στην Ουάσιγκτον. Αύριο θα είσαι μαζί μας στην Κύπρο. Οι πληροφορίες πάντως επιμένουν ότι ενδέχεται να υπογραφεί και μια συμφωνία σε ό,τι αφορά τις διμερείς σχέσεις Κύπρου-Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζω ότι έχω την αίσθηση, Μιχάλη, ότι θα συμβούν κάποια πράγματα σε αυτή την επίσκεψη. Επίσης, ο κύριος Πομπέο θέλει να κάνει και δηλώσεις και έχει σημασία ότι θα γίνουν αυτές οι δηλώσεις μετά από τις συναντήσεις του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και με τον Υπουργό των Εξωτερικών. Νομίζω να περιμένουμε μέχρι αύριο τα νέα. Ο κύριος Πομπέο είπε μάλιστα ότι το ενδιαφέρει πολύ τους Αμερικανούς η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, οι προκλήσεις, όπως είπε, που παρουσιάζει η Ανατολική Μεσόγειο σήμερα. Είναι κάτι στο οποίο εστιάζουμε πολύ. Όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι και μια δήλωση που σημαίνει και την επιστροφή των Ηνωμένων Πολιτειών, της υπερδύναμης στην Ανατολική Μεσόγειο. Μιχάλη, αυτά, και θα περιμένουμε τις δηλώσεις του αύριο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ.